Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι Σάββατο 23 Μαρτίου 2024. Αυτό εδώ είναι το νέο μου βιντεάκι πάλι στην κορυφή του Βουνού των Αγίων 10 και σε αυτό ενώ είχα αρχικά στη σκέψη μου να παρουσιάσω ένα ιατρικό θέμα, τελικά επειδή αυτό το βιντεάκι θα το ανεβάσω στο YouTube στις 31 Μαρτίου 2024 και από εκεί θα το κοινοποιήσω και στο προφίλ μου στο Facebook την 1η Απριλίου 2024. Σκέφτηκα να υποδεχθούμε τον Απρίλη με χορό, φίλες και φίλοι, μουσική και χορό μόνο, και αυτό το ιατρικό θέμα που έχω ήδη ετοιμάσει θα το παρουσιάσω στο επόμενο βιντεάκι μου, δηλαδή 15 Απριλίου 2024, 14 Απριλίου στο YouTube, 15 στο Facebook. Φίλες και φίλοι, έχω την τιμή, την ευχαρίστηση και τη χαρά να σας παρουσιάσω δύο καταπληκτικά, πολύ ποιοτικά κομμάτια. Το πρώτο είναι New Disco Funk Soul Jazz. Είπαμε ότι όταν λέμε New Disco Funk Soul Jazz για τους μουσικούς αυτό και όχι μόνο, εννοούμε συγκροτήματα από το Millennium και μετά, από το 2000 δηλαδή και μετά, τα οποία αρχίζουν και κάνουν στροφή στις δεκαετίες 70 και 80, στη χρυσή περίοδο της μουσικής, στο συγκεκριμένο στυλ που αγαπώ και τρέχει στο αίμα μου, disco funk, funk, disco, soul, jazz. Γι' αυτό ονομάζεται new disco funk. Το κομμάτι αυτό βέβαια είναι παλιότερο, αλλά έχει γίνει ένα στυλ διασκευής, θα μπορούσαμε να πούμε, από το συγκρότημα Buzzcocks. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ ποιοτικό, γιατί είναι πλημμυρισμένο με συγχορδίες μεθευδόμης, που οι συγχορδίες μεθευδόμης απογειώνουν ένα μουσικό κομμάτι, το γεμίζουν με ποιητική αίσθηση, ποιητική έκφραση, μαγεία σκέτη, ένα όνειρο που μπορεί κανείς να βυθιστεί μέσα σε αυτό, με όλες του τις αισθήσεις. Και συγχρόνως ένας ύμνος στη σεξουαλικότητα και λόγω στίχου και λόγω που είναι disco funk, soul jazz, κυρίως η funk κάνει τη διαφορά. Και το επόμενο κομμάτι, φίλες και φίλοι, είναι funk, soul, pop, πάλι πάρα πολύ ποιοτικό κομμάτι, ένα κομμάτι όνειρο, πραγματικά, μια μουσική όνειρο. Θα σας πω αμέσως ποια είναι αυτά. Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, είπαμε φίλες και φίλοι, πάγεται στην λεγόμενη New Disco Funk μουσική, New Disco Funk Soul Jazz. Είναι από το συγκρότημα The Right Now, με τον τίτλο Up All Night. Wow, πολύ καυτό και σεξι. Το συγκρότημα Buzzcocks το έχει πάρει, το έχει διασκευάσει, το συγκεκριμένο κομμάτι, και περνάει μέσα συγχορδίες μεθευδόμης, προσέξτε η μουσική. Το κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο είναι γραμμένο στην ρε ελάσσονα, ρε μινόρε, φίλες και φίλοι, με μία ύφεση για την νότα σι, αλλά έχει πολλά υπέροχα περάσματα με πολύ έξυπνες, ευέλικτες jazz συγχορδίες και συναντάμε μέσα πολύ συχνά το 9-7-5-4-2, 11-9-7-5-4-2, για τους μουσικούς αυτό προσέξτε, υπάρχουν κάποια περάσματα ακυρωμένων συγχορδιών, μετέωρων δηλαδή συγχορδιών, στις συγχορδίες μέσα, στιγμιαία αστραπιαία περάσματα. Θα σας δώσω τα ακόρντα και πραγματικά το κομμάτι αυτό είναι ένα όνειρο που σαγηνεύει και μαγεύει πραγματικά τις αισθήσεις. Είναι το απόλυτο στυλ που με εκφράζει. Όπως και όλα τα disco funk soul jazz κομμάτια φυσικά. Το επόμενο κομμάτι, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά από αυτό το πρώτο, είναι από την Lisa Stansfield. Είπαμε θα σας παρουσιάσω όλα τα χορευτικά της Lisa Stansfield. Είναι η μεγάλη επιτυχία, πασίγνωστο, μαγευτικότατο κομμάτι All Around the World. Το κομμάτι αυτό, φίλες και φίλοι, για τους μουσικούς τώρα, προσέξτε, είναι γραμμένο στην Do Diesi Maggiore, αλλά προσοχή μεγάλη, γιατί είναι γεμάτο με πολύ ευέλικτες, δύσκολες jazz συγχορδίες, με έξυπνο τρόπο τοποθετημένες, σύγχρονη αρμονία της μουσικής.
Είναι λοιπόν γραμμένο στην Do δίεση ματζόρε το κομμάτι, πατάει εκεί απάνω, αλλά έχει πολλές αλλαγές μέσα. Η Do δίεση ματζόρε έχει όλο τον οπλισμό. Έχει δηλαδή 7 διέσεις για τις νότες Φα, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Πολύ δύσκολη κλίμακα. Περνάει, γι' αυτό είναι τόσο μαγευτικό το άκουσμα, θα καταλάβετε, θα διαπιστώσετε τι εννοώ, γιατί περνάει συχνά το 9-7-5-4-2 συγχορδίες με θεβδόμης, που κάνουν τη τεράστια, εννοώ δηλαδή με άλλα λόγια που κάνουν τη τεράστια διαφορά, παντρεμένες και με ενάτες, γι' αυτό λέω 9-7-4-2, τετάρτες, δεύτερες. Προτρέπω όσες και όσους θέλετε, μουσικούς και μη, να μπείτε στο YouTube, να δείτε το κομμάτι αυτό όταν το ερμήνευσε αυτό το αριστούργηματικό κομμάτι πραγματικά της Lisa Stansfield, All Around the World, όταν το ερμήνευσε στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο, στην Αγγλία, γιατί είπαμε είναι Βρετανίδα, η Lisa Stansfield, από το Manchester, να δείτε πώς τη συνοδεύει ολόκληρη η ορχήστρα του Royal Albert Hall, φίλες και φίλοι, με βιολιά, βιολοντσέλα, κανονικά, μπάσα, πνευστά, δηλαδή χάλκινα όργανα κλπ. Όλα τα όργανα, συν το synthesizer, είναι σύγχρονη η αρμονία της μουσικής και να δείτε τι όμορφα πως αποδίδεται το κομμάτι με όλη την ορχήστρα, με τα βιολιά κλπ. Κλπ. Και υπάρχει και μαέστρος, είναι και ο μαέστρος που διευθύνει. Να δείτε τι όμορφο μεγαλείο και τι μαγευτικό άκουσμα πραγματικά είναι αυτό. Βάλτε στην αναζήτηση YouTube Lisa Stansfield All Around the World Live in Albert Hall και θα δείτε αυτό το πραγματικά μεγαλείο. Πριν ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, γιατί μόνο αυτά θα παρουσιάσω σήμερα, είπαμε για τον Απρίλιο να τον υποδεχτούμε με μουσική και χορό, να πω ότι όπως είχα πει και παλιότερα, είναι πολύ σημαντικό η μουσική να ξεκινάνε από κλασική μουσική, να προχωράνε στη σύγχρονη αρμονία της μουσικής, όμως. Βέβαια, ο καθένας κάνει την επιλογή του, ό,τι προτιμάει ο καθένας, σαφώς. Αν κάποιος του αρέσει μόνο η κλασική μουσική, θα σπουδάσει την κλασική αρμονία, την κλασική θεωρία της μουσικής, με άλλα λόγια. Που είναι δεν υπάρχει διαφορά, όπως έχω πει, και η κλασική θεωρία της μουσικής, αρμονία της μουσικής και η σύγχρονη αρμονία της μουσικής είναι μία ενιαία θεωρία. Σε πεντάγραμμο γράφονται και οι δύο, με κλειδί του Sol, κλειδί του Fa, κλειδί του Do, κλειδί του Sol, κυρίως η σύγχρονη αρμονία της μουσικής, αλλά όχι μόνο βέβαια, με φθόγκους, νότες, διέσεις, υφέσεις, συζεύξεις, σύζευξη προσωδίας κλπ, σύζευξη διαρκείας, παύσεις, υποδιαιρέσεις κλπ. Η διαφορά είναι όμως, όπως έχουμε πει, επανειλημμένα και ένα φρεσκάρισμα πάλι, ότι ενώ απαγορεύονται πολλά πράγματα στην κλασική αρμονία, δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά και για τους μουσικούς που το γνωρίζουν, κυρίως για τους αρχάριους, αλλά για τους μη μουσικούς, η κλασική αρμονία βάζει, ας πούμε, πρώτη, η τονική είναι η πρώτη, η συγχορδία παράδειγμα, αυτό το καταλαβαίνουν περισσότερο οι μουσικοί, μην κάνω ανάλυση και φάω όλο το βίντεο τώρα, πάει τέταρτη μετά, πάει στην πέμπτη και λύνεται, καταλήγει πάλι στην πρώτη. Έχει δηλαδή μια λογική σύμφωνα με τα δεδομένα της κλασικής μουσικής συνέχεια. Πάει σε μια λογική συνέχεια. Αυτό όμως πάει, καταργείται στη σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Και ενώ απαγορεύεται να κάνουμε από πρώτη να πάμε δεύτερη ή τρίτη, να πάμε πέμπτη μετά, να πάμε έκτη και να πάμε πάλι τρίτη, να πάμε δεύτερη. Να περάσουμε μέσα παράλληλες πέμπτες. Επιτρέπεται και τα πάντα επιτρέπονται στους κανόνες της σύγχρονης αρμονίας της μουσικής, γιατί σπάνε όλους τους κανόνες. Γι' αυτό είναι καλό. Όσοι σπουδάζουν, βεβαίως είναι προτίμησή τους και είναι απόλυτα σεβαστοί, όπως έχω πει, θέση μου, δική μου γνώμη, ταπεινή μου άποψη, να σπουδάζουν και τη σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Γιατί μετά πελαγώνουν, όπως εκείνο το παιδί που είχα όταν ήμουν εγώ στο 2 Κέρκυρας και σπουδάζαμε μαζί, 18 χρονών το παιδί αυτό, και εγώ ήμουν 19 στα 20, και πήγαμε σπίτι μου με το παιδί για να περάσουμε κάποια κομμάτια, του είπα να του δείξω λίγο σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Του λέω, θες να δεις πώς πάει και η σύγχρονη αρμονία της μουσικής? Γιατί εμένα με εκφράζει απόλυτα, αλλά ξεκίνησα από κλασική φυσικά. Δεν ξεκίνησα μόνο σύγχρονη αρμονία. Γνωρίζω και τα δύο είδη, κλασική και σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Έχω σπουδάσει και τα δύο, γιατί θέλησα να έχω ολοκληρωμένη σφαιρική
πλήρη άποψη ολόκληρης της θεωρίας της μουσικής, που είπαμε μία είναι η θεωρία της μουσικής, αλλά υποδιαιρείται σε κλασική και σύγχρονη. Και το παιδί πελάγωσε και όταν του δώσα κάποια smooth jazz κομμάτια pop funk να παίξει, που έπεσε στο αρμόνιο και του δώσα τα ακόρδα, του τα δώσα γραμμένα να τα παίξει, σταμάτησε, πελάγωνε και δεν μπορούσε και εγώ να παίξω με το σαξόφωνο από πάνω και μου λέει, μα γιατί εδώ λέει έτσι, λέει, αυτό απαγορεύεται, εκείνο απαγορεύεται, το άλλο απαγορεύεται. Και αν θυμάστε, εγώ του είχα πει, ναι, αλλά όλα αυτά επιτρέπονται στη σύγχρονη αρμονία της μουσικής, γιατί σπάνε όλοι οι κανόνες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όσοι θέλουν μόνο κλασική μουσική να σπουδάζουν και τη σύγχρονη αρμονία της μουσικής, για να μην πελαγώσουν και πούνε τι είναι αυτά, διαγράφονται, γιατί απαγορεύονται στην κλασική αρμονία, αλλά και τη σύγχρονη, να μην ξεκινάνε, που πάλι δικαίωμά τους είναι, είπαμε, οι προτιμήσεις είναι του καθενός, σεβαστές και προσωπικές, να σπουδάσουν μόνο σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Θέση μου και ταπεινή μου γνώμη, να σπουδάζουν και την κλασική αρμονία της μουσικής. Όχι μόνο δηλαδή τη σύγχρονη. Ή να ξεκινάνε το καλύτερο από κλασική και να προχωράνε μετά στις σπουδές, όπως έκανα εγώ, με τη σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Ή σπουδάζοντας σύγχρονη και ξεκινώντας με αυτήν, παράλληλα να σπουδάζουν και την κλασική αρμονία της μουσικής. Αν και τελευταία από ό,τι έχω στη γνώση μου, έχω γνώση, έχουν ενοποιηθεί δύο θεωρίες, οι αρμονίες, δηλαδή σπουδάζονται ως συνέχεια μία με την άλλη, σε αρκετά οδεία και στις μουσικές μελέτες, όταν θέλει κάποιος να σπουδάσει μουσική, στις μουσικές σπουδές, έχουν ενσωματωθεί και οι δύο ως η μία συνέχεια της άλλης. Ξεκινάνε από κλασική, προχωράνε στη σύγχρονη. Δηλαδή γίνεται παντού αυτό, ο καθένας μπορεί να επιλέξει και να κάνει χωριστό τμήμα, αλλά μπορεί να σπουδάσει παράλληλα και τα δύο, για να μην πελαγώνει στα σύγχρονα ακούσματα αν σπουδάζει κλασική μουσική, ή να μην του φαίνονται αλόκοτα και πράγματα σαν από άλλο πλανήτη. Σε εισαγωγικά, πολύ ο λόγος, άμα σπουδάζει σύγχρονη αρμονία της μουσικής, δηλαδή κατευθείαν στις παράλληλες πέμπτες, στις εβδόμες μεγάλες, στις ματζόρε, το 9, 7, 5, 4, 2 κλπ. Που λέω εγώ με συνέχειες και αυτά της σύγχρονης αρμονίας, και ξαφνικά περιοριστεί και βρεθεί με δεμένα τα χέρια να απαγορεύονται το ένα, να απαγορεύεται το άλλο, εκείνο, ετούτο, το παραπέρα, το παραδίπλα, στην κλασική μουσική, και να πει αχ, που βρέθηκα εδώ, και να πρέπει να εμβαθύνει για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Αν και είπαμε θεωρία, είναι μία της μουσικής. Να σπουδάζονται λοιπόν και οι δύο, κλασικοί και σύγχρονοι. Φίλες και φίλοι, πατάω το pause τώρα, γυρίζω από την άλλη μεριά του αυτοκίνητου, γιατί ο ήλιος είναι από εκεί για να μου κάνει αντάβιες και αποχρώσεις, για να ξεκινήσω αυτά τα δύο αριστουργήματα πραγματικά, πλημμυρισμένα με 7,5 χορδίες, σύγχρονη αρμονία της μουσικής, με το 9-7-5-4-2, ένα όνειρο πραγματικά, που σαν γυνεύει, μαγεύει και απογειώνει τις αισθήσεις. Πατάω το pause και πανέρχομαι. Είμαι πανέτοιμος, φίλες και φίλοι, και ξεκινάμε τα κομμάτια μας. Ξαναλέω, το πρώτο από το συγκρότημα The Right Now, Up All Night, New Disco Funk Soul Jazz, κυρίως jazz, πλημμυρισμένο σε μοντέρνες συγχορδίες jazz, σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Προσοχή, όπως είπα, για τους μουσικούς, το 9-7-5-4-2, επίσης κάποιες ακυρωμένες συγχορδίες. Φοβερό, φανταστικό κομμάτι και τη μαγεία, πραγματικά θα καταλάβετε τι εννοώ, καθώς θα το ακούτε. Είναι στην ρε μινόρε, ρε ελάσσονα κλίμακα, δηλαδή με μία ύφεση για την όταση. Και το δεύτερο κομμάτι, το πασίγνωστο κομμάτι, μεγάλη επιτυχία από τη Lisa Stansfield, All Around the World, Pop, Funk, Soul, Jazz. Το κομμάτι αυτό, φίλες και φίλοι, είναι γραμμένο στην Do Diesi Maggiore. Εκεί πατάει απάνω το κομμάτι, Do Diesi Maggiore. Προσοχή μεγάλη, δύσκολες συγχορδίες, δύσκολη κλίμακα, πολλές αλλαγές με συγχορδίες μέσα. Με 7 διέσεις για τις νότες Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, τα κομμάτια! Thank you.
Wow, super. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαι. Γυρίσω το tablet μου, έχουμε και ώρα. Έχουν περάσει 25 λεπτά, μένουν λίγα ακόμα. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαι. Wow. Λοιπόν, σε αυτό το νέο μου βιντεάκι, σήμερα, Σάββατο 23 Μαρτίου 2024, είχα την ευχαρίστηση, εδώ στην κορυφή του βουνού των Αγίων 10, να σας παρουσιάσω δύο κομμάτια. Μόνο μουσική και χορό σε αυτό το βιντεάκι, φίλες και φίλοι. Και ένα ιατρικό θέμα που έχω ήδη ετοιμάσει, θα σας το παρουσιάσω στο επόμενο βιντεάκι μου, στο αμέσως επόμενο από αυτό, πάλι φυσικά μαζί με μουσική και χορό. Τα δύο κομμάτια λοιπόν που σας παρουσίασα είναι το πρώτο από το συγκρότημα The Right Now με τον τίτλο Up All Night. Πραγματικά, ύμνος στη σεξουαλικότητα. Ένα new disco funk soul jazz κομμάτι. Το κομμάτι αυτό είναι γραμμένο σε ρε μινόρε, αλλά προσοχή για τους μουσικούς. Εδώ είναι η σύγχρονη αρμονία της μουσικής σε όλο της το φόρτε. Έχει πολύ έξυπνες jazz συγχορδίες και ευέλικτες. Ενώ είπαμε είναι στη ρε μινόρε με μία ύφεση για την νότα C, περνάει σε πολλές κλίμακες μέσα και χρησιμοποιείται πολύ συχνά πυκνά το 9-7-5-4-2, 11-9-7-5-4-2. Οι συγχορδίες μεθευδόμης, εβδόμες στις ματζόρες συγχορδίες μεγάλες και εβδόμες μικρές στις μινόρες συγχορδίες που το κάνουν το άκουσμα ένα όνειρο, μία μαγεία πραγματικά. Και το δεύτερο κομμάτι, φίλες και φίλοι, από τη Lisa Stansfield, το πασίγνωστο κομμάτι, μεγάλη επιτυχία, All Around the World, ένα pop, funk, soul, jazz κομμάτι. Το κομμάτι αυτό, φίλες και φίλοι, είναι γραμμένο στην Do Diesi Maggiore, Do Diesi Mizona κλίμακα, με 7 διέσεις, έχουμε όλο τον οπλισμό εδώ, και τις 7 δηλαδή διέσεις που υπάρχουν για τις κλίμακες, τις 7 κλίμακες, είναι Φα, Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι. Προσέξτε, είναι σε δύσκολη κλίμακα γραμμένο το κομμάτι για τους μουσικούς και έχει πολύ ευέλικτες και έξυπνες συγχορδίες jazz, σύγχρονη αρμονία της μουσικής. Περνάνε μέσα πολύ υπέροχες, μαγευτικές, γι' αυτό είναι τόσο μαγευτικό το άκουσμα, ένα όνειρο, ένα κομμάτι που όσες φορές και αν τα ακούσεις, όπως και το προηγούμενο φυσικά, το πρώτο που παρουσίασα, δεν το χορταίνεις ποτέ. Της Lisa Stansfield, All Around the World. Και εδώ πάλι περνάει σε αρκετά σημεία το 9-7-5-4-2, συγχορδίες μεθευδόμης. Ενάτης που το κάνουν το άκουσμα πολύ μαγευτικό. Φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Σάββατο 23 Μαρτίου 2024. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Σαν ατίθασο δυναμικό 53 ετών αγόρι που είμαι, αλλά με δυνάμεις από εφηφάκι. Yeah, yeah, see you bye, τα λέμε. Φιλάκια, kisses. Wow. Και τώρα συνεχίζω σκαρφάλωμα στο βουνό, το βουνό των Αγίων 10, το οποίο είναι γεμάτο με μονοπάτια και με απότομα και με κατσάβραχα και πιο ομαλά, αλλά πάντως έχει απότομες ανηφόρες, κατηφόρες. Εγώ προτιμώ τα κατσάβραχα βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε συν της άλλης η καταγωγή μου είναι από Λαμία και εκεί στη Λαμία το έχουμε αυτό. Ο μπαμπάς μου ήταν Λαμιώτης, ο συγχωρεμένος, η μαμά μου Κερκυραία, γι' αυτό εγώ είμαι Λαμιώτο Κερκυραίος. Το χωριό του πατέρα μου, η Παλαιά Γιαννητσού της Φθιώτιδας, εκεί στη Λαμία. Και η μεγάλη μου αγάπη, λατρεία και σαγίνη μου, με σαγινεύει και με ξεσηκώνει απόλυτα, με εξητάρι, είναι το σκαραφάλωμα στα κατσάβραχα και στα απότομα σημεία των βουνών. See you bye, yeah!